Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένας συνάδελφος της αξιωματικής αντιπολίτευσης μας υπενθύμησε ότι ο Πρωθυπουργός στην πρώτη συνεδρίαση που κάναμε ως κυβέρνηση αριστεράς εδώ στη Βουλή είχε πει ότι η κυβέρνησή μας είναι κάθε λέξη του Συντάγματος. Και παρότι έχουν συμβεί πολλά από τότε, εμείς έχουμε την περηφάνεια και την πολιτική επιλογή να επαναλάβουμε ότι ναι, είμαστε κάθε λέξη του Συντάγματος. Και δεν είναι λόγια αυτά. Για την παιδεία μιλάμε. Άρθρο 16, παράγραφος 2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Η καταληκτική φράση είναι και προσταγή. Εμπεριέχει όλα και ερμηνεύει όλα όσα παραπάνω αναφέρονται στο άρθρο του Συντάγματος. Τη διάπλαση των πολιτών σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Λέει τίποτα το Σύνταγμα για την εκπαίδευση ότι πρέπει να προχωρήσει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους πολίτες, ότι πρέπει να ιδιωτικοποιήσουμε το δικαίωμα στη μόρφωση, ότι πρέπει να προωθήσουμε τη θρησκοληψία, τον εθνικισμό, την ξενοφοβία, την αρχαιοπληξία. Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Αυτά που λέει και τα ερμηνεύει είναι τη διάπλαση των πολιτών σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Και είναι κρίμα όταν μερικοί επιχειρούν επιλεκτική αναφορά στο άρθρο του Συντάγματος μόνο στο εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και συρρυκνώνουν και αλλοιώνουν και συκοφαντούν την έννοια της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης. Το τονίζουμε. Αυτό είναι το πρόσημο, το ιδεολογικό, το αριστερό στο οποίο αναφερόμαστε. Είναι ένα πρόσημο μιας παιδείας ποιότητας και ισότητας. Σε συνθήκες δύσκολων δημοσιονομικών καταναγκασμών είμαστε αναγκασμένοι κι εμείς να προωθούμε κάθε λέξη του Συντάγματος για την παιδεία. Και πρώτα-πρώτα να αναβαθμίζουμε με έργα το δημόσιο σχολείο, το οποίο οι προηγούμενες κυβερνήσεις του παλαιοκομματισμού το απαξίωσαν με απολύσεις και μια δυσφήμιση συνολικά οτιδήποτε είναι δημόσιο. Να αναβαθμίσουμε το δημόσιο σχολείο, που σημαίνει πρώτα-πρώτα μια καλή και χρηστή διαχείριση των πόρων, των ανθρώπινων καταρχήν πόρων, αλλά και όλων των πόρων του σχολείου, του εκπαιδευτικού συστήματος. Το πετύχαμε φέτος. Μετά από πολλά χρόνια, με πολύ λιγότερα χρήματα και με πίεση για περισσότερες προσλήψεις αναπληρωτών λόγω του φαινομένου της αδιοριστίας που ενδυμεί στο χώρο της εκπαίδευσης και του υπόλοιπου δημόσιου τομέα λόγω των μνημονίων, κατορθώσαμε τα χρόνια να λειτουργήσουν την πρώτη μέρα με όλο το εκπαιδευτικό, με όλους τους εκπαιδευτικούς, με τα βιβλία, με όλες τις εκπαιδευτικές προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για να αναβαθμίζεται η συνείδηση του κόσμου, των πολιτών, το σχολείο. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η συνείδηση ότι αναβαθμίζεται το δημόσιο σχολείο εντυπώνεται και στις διάφορες έρευνες κοινής γνώμης. Για παράδειγμα, έχω μπροστά μου και το λέω τις MRB, τις εξαμηνίες τάσης της κοινής γνώμης 2015-2016, σε σύγκριση με το 2014, αυτές που μας άφησαν τα συντρίμια οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας και γενικά των μνημονιακών θειάσεων, το 2015 και το 2016, με κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ, σε δύσκολες συνθήκες και εν μέσω πολλών ψευδεστήσεων και μπρος πίσω, κατορθώσαμε να ανεβάσουμε ψηλά στην κορυφή το κύρος της δημόσιας εκπαίδευσης στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών. Και αυτή τη μάχη που είναι μάχη εθνικής σημασίας, είναι μάχη δημοκρατικής τάξης, είναι μάχη που εντάσσει με ουσιαστικό τρόπο τη χώρα μας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτή τη μάχη είμαστε υποχρεωμένοι να τη δώσουμε απέναντι στις σιρήνες που μας λένε ότι το δημόσιο σχολείο καταραίει και πρέπει να γίνουν όλα ιδιωτικά. Απέναντι σε αυτούς που δεν θέλουν να αυξήσουν τις δαπάνες για την παιδεία όπως κάνουμε
Σέντσι, σέντσι εμείς, αλλά θέλουν να βάλουν τα κουπόνια στην εκπαίδευση. Δηλαδή, πολλών ταχυτήτων σχολεία εις βάρος της δημόσιας εκπαίδευσης. Απέναντι σε αυτούς οι οποίοι δώσαν ιστερική μάχη εδώ μέσα τον Αύγουστο, εναντίον του νομοσχεδίου για την ιστορία της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ιστερική μάχη, που ακύρωνε ακόμη και τη δική τους ιστορική διαδρομή, ενώ τη Νέα Δημοκρατία. Που ακύρωνε και το Σύνταγμα, το οποίο με δική τους πρωτοβουλία ψηφίστηκε και κατοχύρωνε την εποπτεία του κράτους στην ιδιωτική εκπαίδευση. Και σήμερα ολοκληρώνουμε αυτό το βήμα της κατοχύρωσης της ιδιωτικής εκπαίδευσης, εποπτείας του κράτους στην ιδιωτική εκπαίδευση, με τη συγκρότηση της υπηρεσίας στο Υπουργείο Παιδείας για την ιδιωτική εκπαίδευση. Όχι λοιπόν ένα αγοραίο εμπόρευμα η εκπαίδευση, αλλά ένα στοιχείο που συγκροτεί την προσωπικότητα, τη διάπλαση των ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών. Βεβαίως, η καλή και χρηστή διαχείριση προϋποθέτει κάτι άλλο. Πέρα από τη δουλειά, τον προγραμματισμό και τους στόχους κάθε μέρα. Και εκεί δώσαμε εξετάσεις και το πετύχαμε. Προϋποθέτει και ένα ορίζοντα μεταρρυθμίσεων. Διότι το σχολείο όπως είναι σήμερα, το έχουμε νοικοκυρέψει, λειτουργεί με αξιοποίηση όλων των πόρων, αλλά χρειάζεται και μεγάλες αλλαγές. Αναφέρθηκε σε αυτές ο κύριος Υπουργός της Παιδείας. Είναι σημαντικές αυτές οι αλλαγές και μαζί και νωρίτερα τις έχουμε μελετήσει και προγραμματίσει. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στο σύνολο των αλλαγών αυτών, αλλά σε δύο σημαντικά στοιχεία. Το πρώτο είναι η ειδική αγωγή. Η ειδική αγωγή, η οποία ήταν μια ξεχασμένη στο μισοσκόταδο της εκπαίδευσης υπηρεσία, που αφορούσε δεκάδες χιλιάδες παιδιά σε όλη την Ελλάδα και οικογένειες, και που εμείς μέσα σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες την βάλαμε στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής μας πολιτικής. Για πρώτη φορά υλοποιούμε προγράμματα συνεκπαίδευσης μαθητών ειδικών σχολείων, μαθητές σχολείων γενικής εκπαίδευσης. Σπάμε τα γκέτο. Για πρώτη φορά θα εκδώσουμε υπουργική απόφαση για τη λειτουργία των τμήματων ένταξης με σκοπό να εξυγχρονίσουμε τον τρόπο υποστήριξης των μαθητών που έχουν ανάγκη ειδικής εκπαιδευτικής παρέμβασης. Ιδρύσαμε εκατοντάδες τμήματα ένταξης. Ιδρύσαμε 180 ειδικά δημοτικά σχολεία. Ιδρύσαμε γυμνάσια και λύκεια που αφορούν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Πολλά πράγματα κάναμε και σε μια αντίληψη που θέλουμε να αναβαθμίσουμε ακόμη πιο πολύ την ειδική αγωγή, σκεφτόμαστε από πέρσι να υπάρξουν ολοήμερα σχολεία, εφόσον και οι γονείς έχουν ενδιαφέρον, ολοήμερα σχολεία, ειδικά δημοτικά σχολεία για τα παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες. Θα μπορούσα και άλλα πράγματα να πω. Στέκομαι μόνο σε ένα χρόνιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος. Από αύριο, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, σταματά να ισχύει ο απαράδεκτος αποκλεισμός των ΑΜΕΑ από τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις στις ανώτερες σχολές χορού και δραματικής τέχνης. Αυτά μπορούμε να κάνουμε που ενισχύουν την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, με χρήματα ή χωρίς χρήματα, αλλά επαναλαμβάνω, υπακούοντας στο άρθρο του Συντάγματος για τη διάπλαση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών. Και άλλα πράγματα είχαμε προγραμματίσει και προχωράει σήμερα το Υπουργείο. Αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός στη θεματική εβδομάδα. Δυστυχώς, η θεματική εβδομάδα που έχει προγραμματιστεί με μεγάλη επιμέλεια από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και αφορά τη συζήτηση στο σχολείο ζητημάτων που οι οικογένειες είναι αμήχανες μπροστά σε αυτά τα προβλήματα της εφηβείας, δηλαδή το θέμα της διατροφής, όπως ξέρετε θερίζει η παιδική παχυσαρκία στη χώρα μας, το θέμα των εθισμών, τσιγάρα, ναρκωτικά, αλλά και τάμπλετ, ο ηλεκτρονικός εθισμός και το θέμα της σεξουαλικής ενημέρωσης. Μεγάλα προβλήματα που αμήχανη η ελληνική οικογένεια δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Και το σχολείο, και αυτό δεν μπορεί, αν δεν το οργανώσουμε. Και το συγκεντρώνουμε για αυτή τη συζήτηση που έχει μια μεγάλη εμβληματική σημασία μια εβδομάδα το Μάιο. Ακούσαμε αντιδράσεις, μερικές από διάφορους ρασοφόρους που εκπροσωπούν
το μεσαιωνικό κλίμα στη χώρα μας, τις περιμέναμε. Από άλλους όμως, που γράψαν και άρθρα για την κουλτούρα της ναρκοκουλτούρας που μπαίνει στο σχολείο με αυτά τα πράγματα, και εννοώ από ορθογραφία του Ριοσπάστη για παράδειγμα, δεν το περιμέναμε έτσι. Τόσο λοιπόν επίμονο είναι το μέτωπο του κοινωνικού συντηρητισμού και των αντιδραστικών αντιλήψεων μέσα στην κοινωνία, όπου αθροίζει τόσο ετερογενείς πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. Ακούσαμε και την ΟΛΜΕ. Μια απάντηση η οποία είναι όχι, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι, γιατί δεν θέλουμε, γιατί δεν μπορούμε, θολά πράγματα. Εμείς ξέραμε τους καθηγητές, τους δασκάλους να είναι πρωτοπόροι, να οργανώνουν, αν έχουν τις ευκαιρίες αυτές, πρώτοι αυτά τα πράγματα, μπροστά. Και όχι να δημιουργούνται αντιλήψεις ότι δεν μπαίνουν μπροστά, αλλά όχι μόνο δεν μπαίνουν μπροστά, μπαίνουν και αντίθετα σε αυτήν την αντίληψη της προοδευτικής μεταρρύθμισης στο σχολείο. Υπάρχουν και άλλες αλλαγές στα σχολεία που έχουν δρομολογηθεί και που θα ολοκληρωθούν στον χρόνο τους. Είναι το μάθημα των θρησκευτικών που άλλαξε από φέτος. Τα βιβλία που θα υπάρξουν του χρόνου, η επιμορφώση των καθηγητών που γίνεται από φέτος. Δεύτερον, είναι η αλλαγή στα προγράμματα και στα βιβλία της ιστορίας. Τρίτον, είναι η αλλαγή που αφορά τη διδασκαλία της γλώσσας. Και εδώ θα ήθελα να αρχίσουμε τη συζήτηση πρόχειρα μεταξύ μας. Και τέταρτον, είναι η ενιαία διδασκαλία των φυσικών επιστημών στα γυμνάσια. Μεγάλες αλλαγές στο περιεχόμενο που δίδει νόημα στις αλλαγές στη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που δεν θα ήθελα να αναφερθώ γιατί ο χρόνος έχει προχωρήσει και τα οποία όμως θα ήθελα απλώς να θίξω. Το πρώτο είναι ότι από τη συζήτηση εδώ προέκυψαν πολλά αρνητικά στερεότυπα και παθογένειες του παλαιοκομματικού συστήματος. Σε μία αναφέρθηκε εύστοχα ο κύριος Υπουργός. Ο τοπικισμός. Θέλω να είμαι καθαρός. Ο τοπικισμός δεν αφορά ένα μόνο κόμμα, είναι οριζόντιος. Έχει να κάνει με ψηφοθυρία. Και δυστυχώς, επαναλαμβάνω, είναι οριζόντιος. Και αν θέλουμε να έχουμε μια νέα αρχή για τη χώρα μας και την εκπαίδευση, πρέπει να φύγουμε από αυτόν τον πειρασμό της ψηφοθυρίας. Ένα στοιχείο θέλω να αναφέρω μόνο. Η ιστορία της μειονοτικής εκπαίδευσης. Άκουσα τον στρατηγό, τον κύριο Δημοσχάκη, που είπε διάφορα πράγματα. Δεν αλλάζουμε κάτι φοβερό και τρομερό. Ο νόμος για το τμήμα της Θεσσαλονίκης ψηφίστηκε το 2011 επί της κυρίας Διαμαντοπούλου. Αυτό ενισχύουμε. Και δεν στέλνουμε τον κόσμο στην Αλεξανδρούπολη, διότι σημαίνει άλλα 2 χρόνια σπουδών. Δηλαδή για να γίνεις δάσκαλος σε μειονοτικό σχολείο, να σπουδάσεις 6 χρόνια. Δεν πάει κανείς. Δεν πάει κανείς. 4 είναι τα χρόνια σπουδών. Άρα λοιπόν στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, που υπάρχει υποδομή και λειτουργεί το τμήμα από το 2011, δίνουμε την αρμοδιότητα να βγαίνουν τετραετούς φίτησης καθηγητές, δάσκαλοι για τα μειονοτικά σχολεία. Ας σταματήσουμε εκεί και ας μετατρέψουμε τον τοπικισμό σε έναν δηλητηριώδη εθνικισμό μεταξύ μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαμε και άλλα που συνιστούν παθογένειες του παλαιοκομματισμού. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Αθήνα, στο κράτος των Αθηνών και στην επαρχία, στην περιφέρεια. Υπάρχουν ανισότητες, βεβαίως και υπάρχουν. Όχι έτσι σχηματικά. Υπάρχουν ανισότητες οι οποίες αντικατοπτρίζουν πολιτική ισχύ των προηγουμένων ετών που αφορά τις διάφορες περιοχές της χώρας. Επιφανείς υπουργοί που κάναν ρουσφέτια ή κάναν ορθές πολιτικές επιλογές ανάπτυξης στις περιοχές τους. Χιλιάδες διορισμένοι από συγκεκριμένους νομούς στην εκπαίδευση και απ' αλλού όχι. Τα ξέρουμε αυτά, δεν είναι κρυφά πράγματα. Κονδύλια τα οποία χάθηκαν για την ίδρυση στο πουθενά πανεπιστημιακών τμήματων για να ικανοποιήσουμε σε εισαγωγικά τοπικές, δηλαδή ψηφοθυρικές ανάγκες και μετά αρχίζουν να κλείνουν. Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι η σχέση αυτή, το αθηναϊκό κράτος που καταβροχθίζει την περιφέρεια. Υπάρχουν τέτοιες πλευρές. Δεν το υποτιμώ καθόλου. Το βασικό είναι το πελατειακό κράτος. Κύριε Υπουργέ, είτε εδώ, για να είτε στην επαρχία. Και εμείς, και τελειώνω, στο Υπουργείο Παιδείας, έχουμε δώσει δείγματα
ότι δεν ακολουθήσαμε την πεπατημένη του παλαιοκομματισμού. Δεν κάναμε καμιά αλλαγή στους γενικούς διευθυντές του Υπουργείου Παιδείας. Καμία αλλαγή. Και είχαμε άψογη συνεργασία μαζί τους. Δεύτερον, δεν αλλάξαμε κανένα επικεφαλής κρίσιμων δομών όπως είναι ο Διόφαντος και η ΕΔΕΤ. Καμιά αλλαγή. Αντιθέτως, ενισχύσαμε τις διοικήσεις που βρήκαμε στη βάση ενός σχεδιασμού υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Κυρία Πρόεδρε, τελειώνω με μία μόνο αναφορά, επιτρέψτε μου. Η συζήτηση που γίνεται σήμερα με πρόσημο ιδεολογικό το Σύνταγμα δεν αφορά μόνο την εκπαίδευση. Αφορά όλη την προσπάθεια της κυβέρνησης να πετύχει τη δεύτερη αξιολόγηση. Να την πετύχει με σεβασμό στο Σύνταγμα, χωρίς να προκαταλάβει με αποφάσεις σήμερα την πολιτική άλλων κυβερνήσεων, με σεβασμό στην εκλογική επιλογή που θα γίνει όταν έρθει η ώρα, με σεβασμό στην αντίληψη ότι η πολιτική που διατρέχει τις κοινωνίες μας είναι από τη μια η υποστήριξη του κοινωνικού κράτους και από την άλλη ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτή η πολιτική σύγκρουση, η οποία όπως ξέρετε και όπως καταλαβαίνετε έχει και πολιτικά κόμματα από εδώ και από εκεί, είναι που επιβάλλει σε όλους να ξεφύγουν από το καθεστώς του Πόντιου Πιλάτου και να πάρουν θέση. Ή λοιπόν με το κοινωνικό κράτος, σε μια προοπτική ανάπτυξης της οικονομίας και δημοκρατικής πορείας της χώρας, ή σε ένα πισωγύρισμα, σε μια παλινόρθωση ακροδεξιάς αντίληψης, που όλο και πιο πολύ κερδίζει έδαφος στο πλαίσιο των συντηρητικών δυνάμεων και στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Γιατί μπροστά μας, σε λίγο θα το δείτε, δεν θα έχουμε να κάνουμε με τα προβατάκια της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχουμε να κάνουμε με τους λύκους του Τραμπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε φίλη, αλλά πήρατε...